Ένας άνθρωπος πέθανε. Είναι ο Νικόλαος Παπαφιτσιώρης, 45 χρονών, που κατά τη διάρκεια της διαδρομής στην Οδό Πειραιός αισθάνθηκε αδιαθεσία, σωριάστηκε στην άσφαλτο, μεταφέρθηκε εκεί δίπλα στην Πολυκλινική Αθηνών, αλλά οι γιατροί διαπίστωσαν απλά το θάνατό του. Δυστυχώς, ο θάνατος αυτού του άτυχου ανθρώπου σκιάζει τη λαϊκή αυτή εκδήλωση, που έζησαν, όπως είπε και ο Στράτος Ευτελής, πάνω από 40.000 δρομείς και πολλοί κόσμοι στα πεζοδρόμια. Ο γύρος της Αθήνας είναι ένας αγώνας λαϊκός, μη αγωνιστικός, που έχει σκοπό να δώσει την ευκαιρία σε πολύ κόσμο να τρέξει, να περπατήσει, να κάνει βόλτα στους άδειους δρόμους της πρωτεύουσας, είτε τρέχοντας είτε περπατώντας. Πρώτος στον πρώτον σε αυτή την εκδήλωση ήταν ένας αθλητής του Παναθηναϊκού, ο Γιώργος Μάλιαρης, ένας μαραθωνοδρόμος. Ο Μάλιαρης είναι εδώ κοντά μας μαζί με τον κύπελό του, τον φέραμε αμέσως από το στάδιο. Ναι, πόσες φορές, Γιώργο, έχεις κερδίσει τον αγώνα? Είναι η τρίτη φορά. 84, 86 και φέτος. Ωραία. Νίκο, να μου επιτρέψεις, πριν προχωρήσουμε στο νικητή του σημερινού γύρου της Αθήνας, να πούμε ότι επικοινωνήσαμε πριν από λίγο με την Πολυκλινική Αθηνών και ο γιατρός, ο κύριος Σιάμαλης, με τον οποίο μιλήσαμε, μας είπε ότι ο εκλοιπών, 45χρονος που μεταφέρθηκε εκεί, μεταφέρθηκε νεκρός. Δηλαδή οι γιατροί δεν μπορούσαν να του προσφέρουν τίποτα και επειδή ακριβώς μεταφέρθηκε νεκρός, δεν μπορούν να ξέρουν σίγουρα, να πούν σίγουρα από τι ακριβώς πέθανε. Υποψιάζονται ότι πρόκειται για ανακοπή της καρδιάς και ίσως θα γίνει νεκροτομή για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου του. Αυτό βέβαια ήταν το θλιβερό μέρος. Υπάρχει και η τεράστια όμως αυτή η διοργάνωση που έχει καθιερωθεί, ο γύρος της Αθήνας. 45.000 άτομα περίπου συμμετείχαν σήμερα. Ας παρακολουθήσουμε το ρεπορτάζ που έκανε η Μαρία Γκίκα πριν την κίνηση του γύρου, αλλά και στιγμιότυπα από το γύρο της Αθήνας. Μην του στερείτε τη χαρά τη ζωή, τη χαρά του αθλητισμού. Κάποτε θα είστε και εσεί υπερήφανοι γι' αυτό. Εσένα πώς σε λένε? Αμαλή Κυραγιό. Πρώτη φορά τρέχεις το γύρο της Αθήνας? Ναι. Σ' αρέσει να κάνεις αθλητισμό? Ναι. Εσένα πώς σε λένε? Σπύρο. Πρώτη φορά τρέχεις το γύρο? Ναι. Σ' αρέσει να ασχοληθείς με τον αθλητισμό? Ναι. Γιατί παίρνεις μέρος στο γύρο της Αθήνας? Θέλω να αγωνιστώ για να απομακρυνθώ από τους κινδύνους της κοινωνίας. Πιστεύεις ότι ο αθλητισμός έχει τέτοιες δυνατότητες? Πολλές. Βλέπω τρέχετε μαζί με το παιδί. Τι πιστεύετε ότι σας προσφέρει ο αθλητισμός? Ειρήνη που ενώνει όλο τον κόσμο, να είμαστε ενωμένοι και ευτυχία. Έχετε τρέξει και σε άλλους γύρους? Έχω τρέξει, αλλά όχι στην Αθήνα. Παίρνετε και εσείς μέρος στο γύρο της Αθήνας? Βεβαίως, κάθε φορά που ό,τι γίνεται παίρνουμε και εμείς μέρος με τον εγγονό μου μαζί. Σε άλλες εκδηλώσεις? Και μόνο. Βεβαίως. Το παιδί πόσο χρονών είναι? Το χρόνο είναι 7 στα 7. Άλλα εγγόνια έχετε? Έχω άλλα δύο. Ασχολούνται αυτά με τον αθλητισμό? Όχι, είναι μικρά ακόμη. Άμα θα μεγαλώσουν θα ξαναπάμε. Τι πιστεύετε ότι σας προσφέρει ο αθλητισμός? Υγεία και χαρά στη ζωή, μακριά από το άγχος. Γενικά τη νεολαία την αντιπροσωπεύει πολύ καλά. Για την ηλικία τη δική σας όμως? Καμία αντίρρηση, δεν υπάρχει. Φεύγουμε από τα καφενεία, προσφέρει υγεία και χαρά. Ο άνθρωπος που αθλείται προσφέρει πάντοτε υγεία και χαρά. Η σημασία στον γύρο της Αθήνας πιστεύετε ότι έχει ο τερματισμός ή απλά η συμμετοχή? Εσείς τι θα επιδιώξετε? Και η συμμετοχή και το κατά δύναμη και ο τερματισμός. Αλλά πιο πολύ η συμμετοχή. Εσύ έχεις πάρει μέρος σε κάποιους άλλους αγώνες? Και στο γύρο της Αθήνας και σε αγώνες που γίνονται στην περιοχή μας. Κάνεις κάποιο άλλο σπορ παράλληλα? Ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Αγαπάς τον αθλητισμό? Πολύ. Τι σου προσφέρει? Υγεία, χαρά, δύναμη. Δεν έχει η πρώτη θέση. Πρωταρχική σημασία σήμερα έχει η συμμετοχή στον αγώνα. Yeah.
από ό,τι βλέπουμε, Γιώργο Μάλιαρη, υπήρχαν και ωραία στιγμιότυπα στη διάρκεια του γύρου. Ναι, βέβαια, στην Ομόνια. Πολλοί θεώρησαν σωστό λόγω της ζέστης που ήταν ιδιαίτερη σήμερα να αδερφιστούν. Βέβαια, Νίκο, ήταν και ζέστη σήμερα. Πολύ ζέστη. Εγώ που περίμενα στο στάδιο, κοκκίνησα. Αυτός ο κύριος... Με βγάλισε στο κεφάλι. Ναι, κάτι είναι τυφλός. Είναι τυφλός που ήρθε και πρώτος. Ναι. Έχουμε, Νίκο, μήπως τους νικητές κατά κατηγορία, είπαμε την κοπέλα βέβαια. Όχι, γιατί οι αγώνες τελείωσαν αργά, τα αποτελέσματα θα αργήσουν λιγάκι. Εμείς ξέρουμε μόνο τους πρώτους των πρώτων, όπως είπα και προηγουμένως. Ναι. Τον Γιώργο τον Μάλιαρη που τερμάτισε σε 34 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα και τη Σταματίνα τη Λυκομήτρου που ήρθε πρώτη από τις γυναίκες με 45-40. Άλλωστε... Λυκομήτρου που τη ζητήσαμε να έρθει και εκείνη στο στούντιο, αλλά ντρεπόταν όπως είπε. Μάλιστα. Άλλωστε, σε έναν λαϊκό αγώνα δρόμου δεν έχουν σημασία οι νικητές. Όχι, τόσο σημασία μεγάλη, έχει τόσο... η συμμετοχή. Η χαρά του αθλητισμού, γιατί πέρα από τα θλιβερά περιστατικά που συμβαίνουν, όπως ο θάνατος αυτού του άτυχου ανθρώπου, ο αθλητισμός είναι χαρά και υγεία. Το ακούσαμε να το λένε εδώ και ο κόσμος. Εσύ πιστεύεις, Γιώργο, ότι αυτές οι αγωνιστικές εκδηλώσεις είναι επικίνδυνες? Δεν είναι επικίνδυνες εφόσον λαμβάνονται όλα τα σωστά μέτρα. Και ο Δήμος της Αθήνας και σήμερα είχε λάβει κάθε μέτρο, σταθμούς με αναψυκτικά, υπήρχαν πάρα πολλοί γιατροί, πολλοί σταθμοί βοηθητικοί στον δρόμο και η δυνατότητα πριν από τον αγώνα να εξεταστεί οποιοδήποτε ήθελε για να δει ότι είναι σε πλήρη υγεία. Η διαδρομή όμως ήταν μεγάλη. Η διαδρομή είναι 11,5 χιλιόμετρα. Κατά τη γνώμη μου, δεν θα πρέπει να λαμβάνουν μέρος άτομα τα οποία είναι εντελώς αγύμναστα. Είναι μια πάρα πολύ καλή εκδήλωση, ο γενικός μαζικός αθλητισμός, και θα πρέπει βεβαίως όλοι αυτοί να έχουν κάποια σχέση μικρή έστω με την άθληση. Πριν πάει κάποιος να τρέξει ένα διαγώνα, πρέπει τουλάχιστον να κοιτάει τον εαυτό του στους γιατρούς. Οπωσδήποτε. Πρέπει είτε να είναι αθλητής, είτε να γνωρίζει. Και πρέπει να δοκιμάζεται και λίγο να τρέχει κάπως. Βεβαίως. Δεν πρέπει πρώτη φορά 10,5 χιλιόμετρα μέσα στη ζέστη να προσπαθεί για να φέρει πέρα στον αγώνα. Να και τα κύπελα. Ναι, ήταν πάρα πολλά. Ήταν 15 κατηγορίες των αθλητών. Κατηγορίες κατά ηλικία και φύλο. Ηλικία και φύλο, ναι. Δεν πιστεύω να έμεινε κανένας παραπονεμένος από την πολύ καλή διοργάνωση. Μάλιστα. Πριν κλείσουμε, Γιώργο Μάλιαρη, είσαι για δεύτερη συνεχή χρονιά νικητής του γύρου. Δεύτερη συνεχή και άλλη μία, ναι, πριν από τρίτη συνολικά. Υπήρχε κάποιο περιστατικό στη διάρκεια της διαδρομής που σου έκανε εντύπωση? Κάποιον άνθρωπο που είδες, κάποιο μικρό που έτρεχε, κάτι εν πάση περιπτώσει? Σήμερα αυτό που ξεχώρισε ήταν ότι λάβανε μέρος αρκετοί τυφλοί με βοήθεια. Τυφλοί, μάλιστα. Συναθλητών τους. Επίσης ότι λάβανε μέρος και κάποιοι άνθρωποι με ειδικές ανάγκες στα καροτσάκια τους. Ήταν πολύ συγκινητικό όντως ότι ήρθαν και λάβαν μέρος σε κάτι τέτοιο. Νομίζω ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν ίσα δικαιώματα και πρέπει να προσπαθούν για να διατηρούν την υγεία τους όσο μπορούν καλύτερα. Και ήταν ο καλύτερος τρόπος το να λάβουν μέρος, έστω και με το καροτσάκι τους μερικοί, στο γύρο της Αθήνας. Σωστά. Μάλιστα. Νομίζω, Νίκο, ότι αυτός ήταν ο καλύτερος επίλογος. Δεν μπορούσαμε να περιμένουμε καλύτερο. Εσένα, Γιώργο, σου ευχόμαστε η εκπομπή να τα κατοστήσει στα κύπελα, εάν γίνεται βέβαια. Ευχαριστώ. Και εμείς να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την άλλη Κυριακή στις 1:30. Φίλοι μας, γεια σας.